Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα είναι Τρίτη, 4 Μαΐου, καλό μήνα να έχουμε, υποτιθέμενη Πρωτομαγιά. Έχει ανοίξει και η εστίαση, λέμε να πάμε έτσι καμιά βολτούλα, να βγούμε έξω, να καθίσουμε σε ένα μαγαζί, παιδιά, επιτέλους θα καθίσουμε κάπου να πιούμε καφέ, να το ευχαριστηθούμε. Χαίρομαι που έχουν ανοίξει τα μαγαζιά, να δουλέψει και ο κόσμος που είναι τόσο καιρό κλειστά. Εμείς πίνουμε καφεδάκι και γάλα οι μικροί. Εσείς τι θα κάνετε σήμερα, θα πάτε πουθενά? Βγήκατε, έχετε φάνη, φτιάξατε? Εμείς τώρα θα πιούμε το καφεδάκι μας και σε λίγο θα ετοιμαστούμε. Θα δείξω τι έχουμε βάλει. Έτοιμη κι εγώ, για πάμε να δούμε το outfit. Σαν μακιγιάζ δεν έχω κάνει πολλά πράγματα, λίγο κραγιόν και λίγη μάσκαρα. Για πάμε. Το outfit είναι κορμάκι, κοντομάνικο. Κάνει και αυτό το σχέδιο στην πλάτη. Και φουστίτσα μακριά. Και ένα ζωνάκι στη μέση. Αυτό είναι το outfit. Και το πεδιλάκι. Αυτό. Για να είμαι άνετη, να μπορώ να κυνηγάω και τη μικρή και το οτιδήποτε. Πάμε να δούμε και τις Παναγιώτας. Αυτό είναι το outfit. Φορματάκι. Κοφτό που λένε εδώ στο χωριό μου. Με κιτρινάκι και ροζ λουλουδάκια και έχουμε ταιριάξει και τα παπουτσάκια της νονάς μας. Ετοιμάζω τη τσάντα μου με τα πράγματα, τι θέλουμε και αναχωρούμε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε, για να δούμε. Για να δούμε που θα πάμε. Άγνωστο, δεν ξέρω. Έχουμε ξεκινήσει, πάμε την εκδρομούλα μας. Πάμε προς Ιταία Γαλαξίδη, θα δούμε που θα καταλήξουμε. Θα σας δείξω και την πανέμορφη διαδρομή, οπότε πάμε και θα τα πούμε εκεί. Μόλις φτάσαμε στο Γαλαξίδι, πανέμορφα. Για πάμε να το εξερευνήσουμε.
μικρή παραδοσιακή ψαροταβέρνα να φάμε. Θα σας δείξω τι θα φάμε. Δίπλα μας η θάλασσα. Πολύ ωραία. Και η βόλτα μας στο γαλαξίδι τελείωσε και συνεχίζεται για τους Δελφούς. Πάμε για καφεδάκι στους Δελφούς. Ήτανε που λέτε πάρα πολύ ωραία εδώ στο γαλαξίδι. Καταρχήν είχε πεντανόστιμο φαγητό, συμφωνείς? Ναι. Φρεσκότατο. Συμφώνησε και η Παναγιώτα από πίσω. Είχε και πάρα πολύ καλές τιμές σχετικά, ναι, για φρέσκα θαλασσινά. Κάναμε τη στάση μας στους Δελφούς για το καφεδάκι. Θα σας τραβήξω και κάποια πλάνα ό,τι μπορώ. Η ίδια θερμοκρασία με κάτω έχει και εδώ που είναι ψηλά. Πολύ ζέστη. Γεια σας, τι κάνετε, ευχόμαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα είναι Τετάρτη, χθες δεν το κλείσα ποτέ το βίντεο. Γυρίσαμε, πληθήκαμε, πέσαμε για ύπνο, οπότε έμεινε χωρίς να το κλείσω. Και σήμερα είναι μια ευκαιρία να σας κάνω και ένα μικρό unboxing. Έχω παραγγείλει κάτι καλλιτικά και θα σας τα δείξω. Το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτή εδώ η πούδρα, η διαφανές, γιατί μου τελείωσε. Πήρα αυτό εδώ το make-up, το είχε σε προσφορά και υποτίθεται είναι 50 ml, 60. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι. Πηχτό φαίνεται. Καλά, δεν νομίζω να είναι 60 ml. Τώρα θα το δούμε, θα το δοκιμάσουμε, θα κάνουμε ένα μακιγιάζ με αυτά. Πήρα της Maybelline το concealer, εγώ χρησιμοποιώ το Nude, το νούμερο 2. Έπειτα είχε σε προσφορά μία κασετίνα με πινέλα. Αυτήν. Μαλακό φαίνεται, εντάξει, συνθετική τρίχα, φαίνεται πολύ μαλακό όμως. Μαζί με τα πινέλα είχε και αυτήν εδώ την κασετίνα, τις σκιές, για να τις δούμε. Είχε αυτές εδώ τις σκιές. Βάφουνε πάρα πολύ ωραία, μπορώ να πω. Οπότε θα έρθει σύντομα και ένα μακιγιάζ με τα καινούργια προϊόντα για να τα δοκιμάσουμε, να τα τσεκάρουμε.
Και τέλος, σήμερα από ένα κατάστημα της Λιβαδιάς αγόρασα και αυτές εδώ τις βλεφαρίδες για να τις δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν το unboxing μας. Οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Bye! Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα. Είμαι έξω στο μπαλκόνι, πίνω το καφεδάκι μου. Θα κάνω banana cake με ντομάτι. Δηλαδή δεν θα τα ζυγίσω τελικά, θα τα βάλω στο περίπου. Θα σας δείξω τη συνταγούλα, γιατί έχω κάποιες μπανάνες οι οποίες έχουν αρχίσει και μαυρίζουν και για να μην πεταχτούν θα τις κάνω και κάκια. Οπότε θα κάνουμε το κέικ σήμερα και δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάτι άλλο, γιατί κόβουμε την μπάνα και προτιμώ τώρα έτσι μία εβδομαδούλα να καθίσουμε λίγο μέσα, να προσαρμοστούμε στο κόψιμο της μπάνας και γι' αυτό. Οπότε θα κάνουμε την μπανάνα κέικ και θα τα πούμε πιο μετά. Έλειωσα τις μπανάνες μου γιατί είχαν μαυρίσει εξωτερικά 4 μεγάλες μπανάνες. Σε ένα μπρίκι έλειωσα 4 κουταλιές σούπας βούτυρο Vitam. Τα ανακατεύω πολύ καλά. Δεν με βόλευε αυτό το μπολ και τα έβαλα σε ένα πιο μεγάλο για να μπορώ να τα ανακατέψω. Έπειτα ρίχνω μία κούπα ζάχαρη, γιατί εγώ δεν τα θέλω πολύ γλυκά, και περίπου μία-μιάμιση κουταλιά του γλυκού βανίλια. Έβω πολύ καλά όλα τα υλικά για να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Έπειτα θα ρίξω 4 μέτρια αυγουλάκια και ξανά ανακατεύω. Έχει πολύ ανακάτεμα αυτό το γλυκό. Τώρα θα ρίξω μία κούπα γάλα ευαπορέ. Τέλος θα ρίξω μία φαρίνα 500 γραμμάρια. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά μέχρι να ενωθεί το αλεύρι με το μείγμα μας και να έχουμε ένα ομοιόμορφο ζυμάρι. Τώρα θα πάρω βούτυρο, έχω πλύνει πολύ καλά τα χέρια μου και θα βάλω μπόλικο βούτυρο σε όλα τα φορμάκια. Δεν τα αλευρώνω. Έπειτα θα πάρω ένα κουτάλι και θα γεμίσω με 2-3 κουταλιές της σούπας κάθε φορμάκι. Το μείγμα που θα μου περισσέψει θα το ρίξω σε μία φόρμα του κέικ και αντί να τη βουτυρώσω θα βάλω λαδόκολλα, βρεγμένη όμως. Προθερμαίνω το φούρνο μου σε 170 στο πάνω κάτω και τα ψήνω περίπου για μισή ωρίτσα, αλλά θα βουτήξετε μία δεντρογλυφίδα μέσα να δείτε αν έχει γίνει. Το είναι το αποτέλεσμά μας. Εγώ από πάνω έριξα και λίγο ροζ γλάσο. Τι κάνετε βρε παιδιά, πώς είσαστε? Πώς ήταν η εβδομάδα σας? Για αφήστε με ένα σχόλιο από κάτω. Μου έλειψε η επικοινωνία μαζί σας, μπορώ να πω, αυτή τη εβδομάδα. Αλλά τώρα επανέρχομαι δυναμικά, ξεκουραστήκαμε λίγο και ξεκινάμε πάλι τα βίντεό μας Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, όπως είχαμε και πριν. Μόνο αυτή τη εβδομάδα θέλαμε λίγο έτσι ξεκούραση. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχω τραβήξει έτσι λίγο από κάθε μέρα. Δεν κάναμε και κάτι το ιδιαίτερο. Πίνω μια λεμονάδα. Δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο που λέτε.
την μπάνα κόβουμε. Αν θέλετε να κάνω ένα σχετικό βίντεο πώς κόβουμε την μπάνα, αφήστε με ένα μήνυμα από κάτω. Και κάποια που φτιάξαμε, πώς περάσαμε την πρωτομαγιά μας. Οπότε κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε να κάνετε και την εγγραφούλα, να μεγαλώνει η παρέα μας, να γινόμαστε περισσότεροι. Και αφήστε μου σχόλια, μου αρέσει να τα διαβάζω, να σας απαντάω, να έχουμε την επικοινωνία. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, μπορείτε να με ρωτήσετε. Απαντάω σε όλα τα μηνύματα. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!